Η Τσικνοπέμπτη παραδοσιακά είναι μια μέρα ξεχωριστή στη συνείδηση του Έλληνα που ναι μεν τρώει κρέα στις μισές μέρες εβδομάδας, αλλά τιμά ιδιαίτερα και τη συμβολική ημέρα της κρεατοφαγίας. Η φετινή Τσικνοπέμπτη όμως είχε διαφορετικό χρώμα καθώς λόγω του lockdown οι πολίτες θα τηρήσουν το έθιμο σε οικογενειακό κύκλο. Τελείως διαφορετικά φέτος. Δεν γιορτάζουμε καθόλου. Τσικνίσματα σε όλους με την οικογένεια. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Υπομονή και θα πέρασουν όλα. Το περιμένατε αυτό ότι... Βεβαίως, είναι προγραμματισμένα κάποια πράγματα. Μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι το Πάσχα θα είμαστε έτσι, έχω την εντύπωση. Είναι πολύ διαφορετική, παιδί μου. Δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες χρονιές. Το περιμένατε όμως? Το περίμενα, γιατί τόσο καιρό δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε με πιμοσταριόλες. Φέτος δηλαδή μένουμε σπίτι με τους δικούς μας η γιορτή, έτσι. Σίγουρα και μακάρι να τελειώσει όλο αυτό, να ελευθερωθούμε. Εσείς θα κάνετε κάτι, θα πάτε σπίτι με οικογένεια σε στενό κύκλο ή... Κανένα σουβλάκι. Τίποτα άλλο, δυστυχώς. Οικογενειακά. Το περιμένετε ότι θα είναι έτσι, φαντάζομαι. Ότι... Ναι. Όπως και το επόμενο διάστημα περιμένουμε ότι θα είναι έτσι. Έτσι, δεδομένου του ότι δεν είμαστε λαός πειθαρχημένος. Έπρεπε να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται να έχουμε ένα αστυνομικό καθένα στο κεφάλι μας. Πρέπει οι ίδιοι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτών που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αποφευχτούν τα χειρότερα. Οπότε φταίμε εμείς οι ίδιοι. Φέτος μάλιστα είναι κλειστές και επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες τις ημέρες της Τσικνοπέμπτης έδιναν ένα διαφορετικό χρώμα στην πόλη, καθώς επίσης για αυτούς η μέρα αυτή αποτελούσε και μια πρώτη στάξη ευκαιρία για να αυξήσουν τους τζίρους των επιχειρήσεών τους. Στα Ακροπολία, ωστόσο, η κίνηση παρουσίασε αύξηση το τελευταίο τρίμηνο. Είμαστε προετοιμασμένοι, καλημέρα σας. Η κίνηση είναι αυξημένη αυτή τη μέρα, όπως και τις προηγούμενες, και αυτές και προχθές, είχε αρκετή κίνηση. Ο κόσμος ψήνει, παρότι την κατάσταση δεν το αφήνει το έθιμο, το συνεχίζει. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε δικά μας προϊόντα, έχουμε ποιότητα. Ο κόσμος τα προτιμάει και κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερη κίνηση από ό,τι βλέπουμε. Μάλιστα, σήμερα ισχύει και το μέτρο του περιορισμού μετακίνησης εντός του οικίου Δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων. Κάτι το οποίο είχε αντίκτυπο σε πολλές επιχειρήσεις. Που δουλεύουν περισσότερο σίγουρα αυτή τη μέρα. Και εντάξει, ποντάρεις. Ναι. Αν και δεν έχει πέσει το τρόφιμο, εντάξει, ακόμα δουλεύει από την καραντίνα. Πάει καλά, εντάξει. Και κάτι ακόμα, πιστεύετε ότι το νέο περιοριστικό μέτρο που ισχύει με τις μετακινήσεις, ότι κάποιος δεν μπορεί να φύγει από το Δήμο του, ότι διάφορα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, ότι είναι λίγο πιο αυστηρά πλέον τα μέτρα από σήμερα, μπορεί να επηρεάσει την κίνηση ή είστε παρόλα αυτά αισιόδοξος? Φυσικά επηρεάζει την κίνηση, γιατί εμείς προσωπικά έχουμε και πελάτες στην επιχείρηση μου και πελάτες από άλλους νομούς, και Βορρά και Νότο, και αυτοί θα έχουν πρόβλημα φυσικά να έρθουν, να το σκεφτούν. Δεν μπορούν να έρθουν εύκολα, οπότε θα επηρεάσει. Όσον αφορά το συμβολισμό της Τσικνοπέμπτης, είναι αιτήσια να την αποκαλέσουμε τελετή της οποίας η παράδοση χάνεται στα βάθη των χρόνων. Είναι η μέρα και η νύχτα που τρώγεται κρέας. Η λέξη Τσικνοπέμπτη προέρχεται από τις λέξεις τσίκνα, η μυρωδιά του καμένου ψημένου κρέατος και πέμπτη. Η Τσικνοπέμπτη βρίσκεται στο μέσο των τριών εβδομάδων του εορτασμού του καναβαγιού. Πρόκειται για την πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας της κρεατίνης. Γιορτάζεται την πέμπτη που είναι 11 μέρες πριν την καθαρά Δευτέρα. Είναι μέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας για τους Ελληνοορθόδοξους χριστιανούς, καθώς η περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής πριν από το Πάσχα πλησιάζει. Την ημέρα αυτή επιβάλλεται από το έθιμο το ψήσιμο κρέατος στα κάρβουνα.